Η έκθεση πρόοδου για ακόμα μια χρονιά έχει ως εποδό ότι η Τουρκία αποτελεί στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμμαχος για τη σταθερότητα στην περιοχή. Με στόχο να κρατηθεί αυτή στο στρατόπεδο του ευρωατλαντισμού στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Κίνα και Ρωσία και τη συνέχιση βεβαίως και του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Η έκθεση προάγει τι πράσινε και ψηφιακέ business, μεθοδεύοντα τη διεύρυνση τη συνεργασία μέσω τη Τελωνιακή Ένωση. Λαμβάνοντα υπόψη την επανεκλογή του Ερντογάν, επαναλαμβάνονται οι γνωστέ προειδοποίησει ρουτίνα, τα λέγαμε εμεί, για την άγρια εντυνόμενη καταστολή των λαϊκών ελευθεριών. Η έκθεση μιλά για αποκλιμάκωση, επικαλούμενη την προσωρινή ύφεση των υπερπτήσεων παραβιάσεων στο Αιγαίο, και ενώ το 2022 αποτέλεσε χρονιά με ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων και υπερπτήσεων και συνεχίζονται οι απειλέ για αποστρατιωτικοποίηση και τα περιγαλάζια τη πατρίδα στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Ο εισηγητή του ΕΛΚ εδώ ανέφερε, και μάλιστα το θεώρησε κάτι καλό, ότι η έκθεση δεν αναφέρεται σε εθνικέ λεπτομέρειε. Θα λέγαμε ότι η τοποθέτησή του κινείται στο πνεύμα της έκθεση, η οποία αποσιωπά τόσο ότι το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής και όχι εθνική λεπτομέρεια, αλλά και το προκλητικό άνοιγμα της περίκλησης της πόλης των Βαρουσίων, ενώ καμιά αναφορά δεν υπάρχει και στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει εισβάλλει στο Ιράκ και τη Συρία. Δεν ξέρω αν και αυτό λογίζεται σαν εθνική λεπτομέρεια, όπως είπε ο εισηγητής του ΕΛΚ. Απέναντι στις επικίνδυνες διευθετήσεις για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, που δρομολογούν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΠΑ και ΝΑΤΟ, και στηρίζουν στην Ελλάδα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ και τα άλλα αστικά κόμματα, ο ελληνικό λαό έχει τη δύναμη με πιστεύουμε ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα να παλέψει ενάντια στην βαθύτερη εμπλοκή τη Ελλάδα στα σχέδια των υπεριαλιστών και στον πόλεμο στην Ουκρανία.